Απόφαση μαχαιριά και εκατοντάδε χιλιάδε συνταξιούχου εξέδωσε το Συμβούλιο τη Επικρατεία, εξετάζοντα τι προσφυγέ κατά του νόμου Κατρούγκαλου και του επανυπολογισμού. Οι ανώτατοι δικαστέ έκριναν νόμιμο το ψαλίδι που θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία κάνει συνήθω αυτά που είναι για το υποτίθετο δημόσιο συμφέρον. Τώρα με τις συντάξεις αυτοί τα χτωπίσανε τα δικά τους και τους άλλους δεν τους ενδιαφέρει, έτσι. Η συντάξη όχι τα πλέον όλα, ε. Στα μισά λεφτά είμαστε θα, ε, από ό,τι ξεκινήσαμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με οριακή πλειοψηφία μίας μόνο ψήφου αφού 13 δικαστές ψήφισαν υπέρ της συνταγματικότητας των περικοπών και 12 δικαστές υπέρ της αντισυνταγματικότητάς τους αλλάζει με την απόφαση του αυτή όλα τα δεδομένα αναφορικά με την προπτική των περικοπών των συντάξεων όπως έχουν προνομοθετηθεί από την σημερινή κυβέρνηση. Μία ακόμη. Πάντα ήταν δύσκολο, αλλά τώρα παρά είναι δύσκολο. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο, περιορίζεσαι σε αυτά που έχει. Αυτό σημαίνει ότι οι περικοπέ που φτάνουν έω και 18% θα τεθούν σε εφαρμογή και χιλιάδε συνταξιούχοι θα δουν μεγάλε μειώσει που θα φτάνουν μέχρι και τα 350 ευρώ. Και αυτό θα, είναι, θα πάει ακριβώ στο ίμιση η σύνταξη, από ό,τι έπαιρνα. Έπαιρνα 1570 καθαρά, χωρί φόρο, και τώρα θα κατέβει στα 800 ευρώ, δηλαδή περίπου στα μισά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν τι θα συμβεί στου συνταξιούχου έχουν ω εξή: Ασφαλισμένοι στο Ίκα με 28 ετή ασφάλισης και σύνταξη 1.140 ευρώ θα έχει απώλεια τη τάξη των 205 ευρώ. Η νέα τη σύνταξη θα είναι δηλαδή στα 869 ευρώ το μήνα. Σύνταξιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Δημοσίου με 35 έτη υπηρεσίας θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται από τα 1.225 ευρώ στα 1.004 ευρώ. Θα έχει δηλαδή απώλειες 221 ευρώ το μήνα. Ειδικά για αυτούς όπως λέει, που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος και ειδικά τους χαμηλούς συνταξιούχους η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι διασκέψει τη Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατείας θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Στι επόμενε διασκέψει αναμένεται να δοθεί η μάχη των δικαστών, καθώ το κομμάτι που απομένει καταλαμβάνει όλου του ελεύθερου επαγγελματίε. Παραδείγματο χάρη δικηγόρου, γιατρού, μηχανικού.